Από τον πολύ παθώδικο άξονα Ηρακλείου Μεσαράς ξεκίνησε η περιοδία του Πρωθυπουργού στα μεγάλα έργα της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου. Τον Αλέξη Τσίπρα υποδέχτηκαν θερμά κάτοικοι της περιοχής, βουλευτές και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ στο τούνελ στο ύψος της Αγίας Βαρβάρας. Ιδιαίτερα ευδιάθετος ο Πρωθυπουργός απευθύνθηκε στον Περιφερειάρχη Κρήτης εκφράζοντας την έκπληξή του για την καθολική αποδοχή του από τους πολίτες σε όλη την Κρήτη. Πρωθυπουργός ενημερώθηκε από το Διευθύνοντα Σύμβουλο του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης για την πορεία ολοκλήρωσης του έργου, εκφράζοντας τον προβληματισμό του για το γεγονός ότι χρειάστηκε να μεσολαβήσουν περισσότερα από 8 χρόνια για να κατασκευαστεί ένα οδικό τμήμα μήκους μόλις 16 χιλιόμετρων. Πίτσες θέλω να ακούσει την καλή κουβέντα, αλλά εγώ δεν θέλω να σε ρωτήσω. Έλα εδώ να μας εξηγήσεις για ποιο λόγο 16 χιλιόμετρα και είναι από το 2010 και ακόμα δεν έχουμε... Ο Σταύρος Αρναουτάκης, τον οποίο απευθύνθηκε αφού απέδωσε εύσημα στο Χρήστο Σπίρτζη για τη δρομολόγηση λύσεων που απαιτήθηκαν ώστε να ξεμπλοκάρει το έργο, εξήγησε στον Αλέξη Τσίπρα ότι η πορεία υλοποίησης του συγκεκριμένου έργου δεν ελέγχεται από την περιφέρεια Κρήτης, ζητώντας από τον Πρωθυπουργό αποκέντρωση αρμοδιοτήτων και πόρων από την κεντρική διοίκηση και τα υπουργεία προς την περιφέρεια, ώστε να γίνονται έγκαιρα τα έργα χωρίς καθυστερήσεις. Έργο εμβληματικό, το οποίο χρωστάει η πολιτεία στην Κρήτη, χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός στο βόρειο δικό άξονα, φτάνοντας τη νέα κυλαδογέφυρα στον Αποσελέμι, όπου η εθνική οδός χωρίζεται σε δύο κλάδους, με το συγκεκριμένο τμήμα να πληρεί υψηλές προδιαγραφές οδικής ασφάλειας, όπως εξήγησαν ο Φώτης Καζάζης και ο Γιώργος Αγαπάκης. Είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει σαν πρακτική αυτή τη στιγμή υλοποίησης σε όλη τη χώρα. Και είμαστε πάρα πολύ περήφανοι που δίνουμε αυτό το έργο στη χρήση. Αξίζει η Κρήτη και έχει και δυστυχώς μεγάλο φόρο αίματος και χθες έγινε ένα δυστύχημα στη Σούδα. Πολύ δεσκύριοι πρωθυπουργοί λένε, αν γίνει όλο ο βάκο σε αυτό το κομμάτι, τότε θα είναι ικανοποιημένοι οι πολίτες της Κρήτης. Οι γέφυρες του έργου είναι συνολικού μήκους περίπου 600 μέτρα. Έχει δύο ανισόπωδους κόμβους, καθώς επίσης και 5 άνω διαβάσεις και περίπου 10 κάτω διαβάσεις. Ο Πρωθυπουργός συνέδεσε το βόρειο δικό άξονα Κρήτης με το αεροδρόμιο του Καστελίου και την εκρηκτική τουριστική ανάπτυξη που προβλέπεται στην Κρήτη τα επόμενα χρόνια. Ενώ εξέφρασε την άποψη πως η Νότια Κρήτη χρειάζεται πιο ήπιες παρεμβάσεις ώστε να προστατευτεί ο χαρακτήρας της. Το μεγάλο όραμα όμως είναι να προχωρήσει ο βόρειος οδικός άξονας Κρήτης και να μετατραπεί σε ένα υπερσύγχρονο και ασφαλές οδικό δίκτυο. Διότι πλέον μετά και από το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι του Ηρακλείου αντιλαμβανόμαστε ότι η Κρήτη αναβαθμίζεται ως τουριστικός προορισμός. Ήδη το αεροδρόμιο, το παλιό αεροδρόμιο στο Ηράκλειο έχει πάνω από 8.200.000 επισκέψεις. Φανταστείτε αφήξεις. Φανταστείτε με το νέο αεροδρόμιο που θα είναι πολύ πιο σύγχρονο προδιαγραφών για πολύ μεγαλύτερα και περισσότερα αεροσκάφη. Αντιλαμβάνεστε ότι οι αφήξεις θα πολλαπλασιαστούν. Θα έργο πνοής και το ζητάει η Κρήτη εδώ και δεκαετίες να ολοκληρωθεί, να γίνει σύγχρονο, να γίνει ασφαλές, να γίνει όσο πιο γρήγορα γίνεται, να γίνει χωρίς επιβάρυνση για τους πολίτες της Κρήτης, και να μην χωρίς διόδια για τους πολίτες της Κρήτης και να γίνουν και αξιόπιστοι, ασφαλείς, κάθετοι άξονες. Η Νότια Κρήτη είναι ένα κομμάτι το οποίο ανήκει στη παγκόσμια φυσική κληρονομιά. Δεν πρέπει να το καταστρέψουμε. Συνοδευόμενος από τους υπουργούς Χρήστο Σπίρτζη, Γιώργο Σταθάκη και Παύλο Πολάκη, τους βουλευτές κυρίους Βαρδάκη, Ιγουμενίδη, Μιχελογιαννάκη και Δανέλη, τον Περιφερειάρχη Κρήτης, τον Αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου, τους Δημάρχους Ηρακλείου και Χερσονήσου, Αλέξης Τσίπρας, επισκέφθηκε στη συνέχεια το δηληστήριο και το φράγμα Αποσελέμι, από όπου υδροδοτείται το 30% του πληθυσμού της Κρήτης και το 50% των τουριστικών κλινών του νησιού τους θερινούς μήνες. Εδώ αυτό καλύπτει το 30% του πληθυσμού της Κρήτης, όπου όμως δραστηριοποιείται το 50% των τουριστικών κλινών της Κρήτης. Φέτος θα διαθέσουμε περίπου 10 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερό, το οποίο θα είναι μια πάρα πολύ μεγάλη ανάσα, αφενός γιατί θα τα δώσουμε την περίοδο που τα θέλουν, που υπάρχει μεγάλη ανάγκη, και το δεύτερο είναι ότι είναι εξασφαλισμένο νερό, το οποίο βοηθάει πάρα πολύ στην ευστάθεια του τρόπου λειτουργίας του δικτύου, στην ευστάθεια του δικτύου.